Πατέρα της, παιδιά 55 ετών, ξημερώματα Κυριακής, μίλησα πριν από λίγο με τον πρώην σύζυγό της, τον Φώτη, καρκίνο στο πάγκρεας, παιδιά το μάθαν τον Οκτώβρη. Είναι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις, αν είναι προχωρημένος ο καρκίνος, δεν είναι γλιτώνης. Ναι, δηλαδή 4 μήνες ζωής, παιδιά, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Πάολα δεν το είχε πει πουθενά αυτό το πράγμα και μόλις το είχε μάθει, μάλιστα έστειλε κατευθείαν τον πατέρα της στη Γερμανία. Αυτό σας το λέω εγώ, δεν το ξέρει κανείς, σας λέω τώρα. Για 10 εβδομάδες σε δύο νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, ο καρκίνος είναι καρκίνος, δεν κάνει διακρίσεις και λεφτά να έχεις. Άμα να φύγεις, φεύγεις. Να σας πω ότι θα γίνει κηδεία σήμερα 3 η ώρα στη Σικιά Χαλκιδικής, όπου είναι και η πατρίδα. Ναι, και κάθε Παρασκευή που τελειώνει το πρόγραμμα, κάθε Σάββατο βράδυ έφευγε. Και γύριζε Παρασκευή απόγευμα η Πάολα για το πρόγραμμα. Πήγαινε δηλαδή στον πατέρα της στη Γερμανία. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα. Τις τελευταίες όμως μέρες ήταν στο Μετροπόλιταν. Α, τον είχα φέρει στην Ελλάδα. Τον είχα φέρει στην Ελλάδα. Σάββατο μόλις. Εκεί κατέληξε δηλαδή στο Μετροπόλιταν. Εκεί κατέληξε και μάλιστα λένε ότι το έμαθε στο μαγαζί. Δεν το έμαθε στο μαγαζί. Τελείωσε το πρόγραμμά της ξημερώματα Κυριακής. Πήγε στο νοσοκομείο, δεν την πρόλαβε. 5 λεπτά πριν είχε ξεψυχήσει. 5 λεπτά πριν. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Φοβερό. Εντάξει. Και το θέατρο ανακοίνωσε τώρα, σας το λέω και αυτό, εντάξει, ότι κατεβάζει το σχήμα. Κατεβάζει το σχήμα. Το κατεβάζει, ναι. Τελειώνει το σχήμα. Πάολα Φουρέιρα Αργυρός. Α, ήταν να πάνε πιο πολύ δηλαδή, αλλά τώρα λόγω πένθους. Παιδιά, η Πάολα είναι πολύ... Θα πήγαιναν άλλες 19 Φεβρουαρίου, ξεκινάει ο Παντελίδης με την. Άλλες 2 εβδομάδες. Σύμφωνα με τον Παντελίδη. Οπότε στα μάτια 2 εβδομάδες νωρίτερα καλά κάνανε τώρα. Εντάξει, πολύ καλά κάνανε. Ναι, είναι πολύ χάλια. Ο πατέρας είναι 55 ετών, τώρα τι να λέμε τώρα. Και υπήρχαν και κάτι πλάνα νομίζω που χόρευαν μαζί σε μια εκπομπή. Πριν 2 χρόνια, Γιώργο Νέο, όπως τα λες, είχαν χορέψει ένα ωραίο ταγκό στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου. Α, ήταν καλεσμένοι και αυτή και αυτό. Είναι σαν φίλοι, παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Μα 55 πολύ νέο, είναι νεότατο άνθρωπο. Όπω πω, Χριστέ μου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλό ταξίδι, ευχαριστώ τον άνθρωπο. Ναι, δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια. Πολύ νέο. Ναι, πολύ νέο. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ θα σα πάω στον Παύλο Κοντογιαννίδη.